Καλημέρα, αγάπη μου. Καλημέρα, ψυχή μου. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε και σε αυτό το vlog. Είναι Παρασκευή για μας. Σηκωθήκαμε να ετοιμαστεί και η Αναστασία για το σχολείο. Ξύπνησε και η Ισαβέλα, την ταΐζει τώρα η Αναστασία. Της αρέσει πάρα πολύ να της δίνει τον πιπερό. Και να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Πάω και εγώ λίγο να πιω καφέ, γιατί δεν λειτουργεί ο εγκεφαλός μου και τα λέμε πιο μετά. Η Αναστασία έφυγε, πήγε σχολείο με τη μαμά μου. Εγώ σου λουπόθηκα λίγο σαν άνθρωπος, γιατί έχω να σας δείξω ένα πάρα πολύ ωραίο πακέτο μετά. Εν τω μεταξύ μονίμως αυτά τα πλάνα είναι ο Πύλου εδώ πέρα. Το κουκλί το οποίο στηρίζει το σβέρκο μας εδώ στον καναπέ. Ξύπνησα σήμερα το πρωί και η φωνή μου είναι λίγο κλεισμένη για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί. Εχθές η αλήθεια είναι ότι βγήκα το απόγευμα βόλτα. Είχα λουστεί. Πανέξυπνη Νάνση. Γιατί πήγα σε την Αναστασία σε δραστηριότητα και λέω δεν κάνω και μια βόλτα την Ισαβέλα έτσι με το καρότσι. Είχε πάρα πολύ ωραία μέρα. Δεν είχε καθόλου κρύο. Αλλά σε κάποια σημεία φύσαγε. Λέτε να την πάτησα από εκεί. Σήμερα το μενού Ντενανσί έχει σουπιές με σπανάκι. Δεν το έχω ξαναφτιάξει ποτέ στη ζωή μου αυτό το φαγητό. Μου έδωσε ο μπαμπάς μου καθαρισμένες σουπιές και μου έπιαναν το μισό σιρτάρι από την κατάψυξη. Οπότε τις έβγαλα χτες για να τις φτιάξω. Αλλά δεν ξέρω. Η Ισαβέλα μόνη της γελάει κάτω στο πάτωμα. Την έχω στο χαλάκι δραστηριοτήτων. Με κοιτάει και γελάει. Παιδί μου, μωρή παιδί μου. Δεν τις έχω ξαναφτιάξει και πραγματικά ψάχνω να βρω λίγο συνταγές, να δω λίγο πόση ώρα θα κάνεις αυτή τη χύτρα. Δεν ξέρω τι φαΐ θα βγει. Θα το κάνουμε μαζί. Και άμα είναι αποτυχία, δεν πειράζει. Θα πάμε να πάρουμε και ένα σουβλάκι να φάμε. Λοιπόν, πάω να βολέψω την Ισαβέλα, έτσι να δω λίγο τι θέλει. Θέλει λίγο έτσι αγκαλίτσες και τέτοια τώρα, οπότε πιο μετά που θα κοιμηθεί. Να πιω και το υπόλοιπο καφεδάκι μου και να σας δείξω το φανταστικό πακέτο που έχω πάρει. Και σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι από τα αγαπημένα μου προϊόντα skincare τα συγκεκριμένα. Και οι μάσκες, αλλά και αυτά εκεί που θα σας δείξω. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω πολλά, θα τα πούμε σε λίγο. Κοιμήθηκε η Ισαβελίτσα, οπότε πάμε να σας δείξω τι έχω παραλάβει. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω ένα υπέροχο πακέτο από την εταιρεία Isdin, η οποία μου έχει στείλει σέρουμ και αμπούλες, ορό σε αμπούλα, που ξέρετε πόσο πολύ μου αρέσουν εμένα αυτά τα προϊόντα, έτσι, τα σέρουμ, οι ορίοι, όλα αυτά ταιριάζουν απίστευτα στην επιδερμίδα μου και πάντα χαίρομαι να δοκιμάζω νέα προϊόντα σε αυτή τη μορφή. Να πούμε λίγο πρώτα κάποια πράγματα γενικά για τα σέρουμ, για να τα γνωρίζετε κι εσείς. Τα σέρουμ, είτε σε μορφή αμπούλας, είτε στην κανονική τους μορφή, δρούν σε βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας και έτσι συμβάλλουν στην παραγωγή του κολαγόνου, ελαστίνης, την κυταρική ανανέωση, την ενδυνάμωση του δέρματος, επιδιορθώνουν την επιδερμίδα και δρούν πιο γρήγορα, έτσι τα αποτελέσματα είναι πιο ορατά και σε σύντομο χρόνο. Γιατί όμως να επιλέξεις τον ορό σε μορφή αμπούλας και όχι σε μορφή σέρουμ? Οι αμπούλες λοιπόν χρησιμοποιούνται σαν θεραπεία άμεσης επιδιόρθωσης από φθορές που ήδη έχουν προκληθεί στο δέρμα, από το στρες, από τον ήλιο, τη γύρανση. Αντικαθιστά το σέρουμ ως κάτι πιο ενισχυμένο για συνεχή χρήση, όταν έχουμε βαθύτερες ανάγκες που χρειάζονται επιδιόρθωση. Εάν δεν θέλουμε να τη χρησιμοποιούμε καθημερινά, μπορούμε να τη βάζουμε περιστασιακά για να προσφέρουμε τόνωση όταν το έχουμε ανάγκη. Γενικά οι αμπούλες είναι ένα μαγικό φιαλίδιο που κάνει άμεση δουλειά. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ανατακτά χρονικά διαστήματα θεωρώ μέσα στη χρονιά πρέπει να το χρησιμοποιούμε για να μπουστάρουμε την επιδερμίδα μας και να φαίνεται πάντα στα καλύτερά της. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με τις αμπούλες, αφού στάθηκα εδώ. Έχω εδώ τις αμπούλες Flavose Melatonin και Flavose Ultra Glycan. Οι αμπούλες αυτές είναι για αντιγύρανση και αντιοξειδωτική προστασία. Έχουν βιταμίνη C, που η βιταμίνη C πάντα να ξέρετε ότι προσφέρει ομοιόμορφο τόνο στην επιδερμίδα, κάτι που εγώ αγαπώ πάρα πολύ. Η βιταμίνη C επίσης δίνει άμεση φωτεινότητα και κάνει το δέρμα μας πιο λίο. Επίσης βοηθούν στις λεπτές γραμμές του προσώπου, τις λιένει, τις σβήνει. Οι αμπουλίτσες αυτές είναι oil free και είναι για όλους τους τύπους δέρματος. Ας δούμε όμως τι συγκεκριμένα κάνουν οι συγκεκριμένες αμπούλες. Ενισχύουν τη φυσική παραγωγή του κολαγόνου και της ελαστίνης, μας χαρίζουν ελαστικότητα, σφριγγυλότητα, μειώνει τις λεπτές γραμμές και τις ρητίδες, ενυδατώνει σε βάθος αφού έχει υαλουρονικό οξύ μέσα,
Προστατεύει από τις ελεύθερες ρίζες και τη φθορά που προκαλούνται από την ακτινοβολία UV. Αυτά όσον αφορά αυτό το κομμάτι των αμπούλων, γιατί η κάθε συσκευασία έχει ένα άσπρο και ένα μαύρο ή μπλε κουτί, το οποίο είναι για μέρα και νύχτα αντίστοιχα. Άρα λοιπόν, Flavocé Ultra Glycan είναι αυτές που χρησιμοποιούμε το πρωί. Πάμε τώρα στις Flavocé Melatonin, που είναι για το βράδυ, οι οποίες κάνουν άμεση επιδιόρθωση στη φθορά που έχει προκληθεί στην επιδερμίδα μας. Έχει και αυτή η αμπούλα βιταμίνη C και για πρώτη φορά χρησιμοποιείται και η μελατονίνη, η οποία ρυθμίζει τη φυσική διαδικασία προστασίας της επιδερμίδας μας και επιδιορθώνει τα κύτταρα. Είναι και αυτές εδώ oil free και για όλους τους τύπους δέρματος. Πάμε όμως να δούμε τι ακριβώς κάνει η βραδινή αμπούλα. Συγκεκριμένα λοιπόν, οι Flavocé Melatonin μας δίνουν σφριγγυλή όψη, λιγότερα σημάδια γύρανσης, ενυδατώνουν και μας φωτίζουν την επιδερμίδα, επιδιορθώνουν από τη φθορά του οξυδοτικού στρες, που τι είναι αυτό, είναι η κακή διατροφή, η ρύπανση, η έλλειψη ύπνου, όλα αυτά έτσι που παθαίνει το δέρμα μας, λέγεται οξυδοτικό στρες, οπότε μας προστατεύει και μας προφυλάσσει από αυτό. Πραγματικά υπέροχες αμπούλες, πάμε όμως και στις επόμενες. Εδώ έχουμε λοιπόν την Pigment Expert και την Night Peel για το πρωί και για το βράδυ. Πάλι η συσκευασία έχει μία σκουρόχρωμη και μία ανοιχτόχρωμη για να τις ξεχωρίσετε. Ας δούμε λοιπόν την πρωινή, την Pigment Expert. Είναι ωραία σε μορφή αμπούλας για όλους τους τύπους δέρματος, η οποία μειώνει τις πανάδες, το μέλασμα, τις δυσχρωμίες, οι οποίες ας ομολογήσουμε ότι αυτές οι περιπτώσεις είναι και οι πιο δύσκολες στο skincare. Το να έχεις πανάδες, κοιλίδες, μέλασμα, δυσχρωμίες, είναι το πιο δύσκολο πράγμα που μπορεί ένα προϊόν να διαχειριστεί, να σου δώσει το αποτέλεσμα που θες, αλλά δεν γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι η μόνη περίπτωση στο skincare, θεωρώ, που θέλει χρόνο, υπομονή και καλά προϊόντα φυσικά. Δεν είναι λευκαντικό προϊόν και οι συγκεκριμένες συσκευασίες και οι προηγούμενες αλλά και αυτές που σας έχω δείξει είναι για ένα μήνα, γιατί κάθε μπουλίτσα χρησιμοποιείς μόνο το 1 τρίτο πρωί, 1 τρίτο βράδυ, οπότε κάθε μπουλή είναι για 3 φορές. Άρα όλη αυτή η συσκευασία είναι για ένα μήνα και σου λέει ότι θα σου φτιάξει τον χρωματικό τόνο της επιδερμίδας μέσα από αυτές τις αμπούλες σε ένα μήνα διάρκειας της θεραπείας. Τι κάνουν όμως οι συγκεκριμένες αμπούλες? Μειώνουν τη δράση και τη συσσόρευση της μελανίνης και στα 3 στάδια. Είναι αυτό που μας κάνει τις πανάδες και τις δυσχρωμίες στο δέρμα. Είναι αποτελεσματικές για όλες τις μορφές υπερμελάχρωσης, είναι oil free και μπορείτε να τις χρησιμοποιείτε όλο το χρόνο, ακόμα και το καλοκαίρι, εννοείται πάντα με το αντιλιακό σας. Ας περάσουμε τώρα και στο Night Peel, που είναι η αμπούλα που χρησιμοποιούμε το βράδυ. Είναι oil free και αυτή και για όλους τους τύπους δέρματος. Οι συγκεκριμένες λοιπόν το βράδυ κάνουν μια ελαφριά απολέπιση, η οποία σβήνει τις ρητίδες και τις λεπτές γραμμές. Επιδιορθώνει τη λιπαρότητα που έχει η επιδερμίδα, αλλά και τις ατέλειες που υπάρχουν πάνω σε αυτή, και κάνει την επιδερμίδα πιο φωτεινή. Αυτή εδώ η μεριά είναι σαν να γράφει το όνομά μου. Πραγματικά ανυπομονώ να τις δοκιμάσω. Συγκεκριμένα λοιπόν, οι αμπούλες Night Peel δρούν με ήπιο τρόπο και έτσι μπορείς να τις χρησιμοποιείς όλο το χρόνο, χωρίς να ερεθίζει το δέρμα και χωρίς να το ξεφλουδίζει. Περιέχει το Hydra Boost, ένα φυσικό συστατικό που ενυδατώνει βαθιά το δέρμα μας, μειώνει τις γραμμές, τις ρητίδες, ακόμα και γύρω από τα μάτια, όπως το πόδι της χήνας, και συνδυάζεται και με άλλα σέρουμ. Μπαίνει πρώτα η αμπούλα και μετά το επόμενο σέρουμ σας. Όχι όμως με προϊόντα που έχουν γλυκολικό οξύ ή οξέα φρούτων. Επίσης, με την πάροδο του χρόνου μειώνει και τους σπόρους. Πραγματικά, είναι προϊόντα που θέλω να τα ψαχουλέψω και να τα φορέσω και να τα δοκιμάσω και να τα τελειώσω, μη σας πω, γιατί έχει πολύ ωραία συστατικά και έχουν απίστευτη δράση. Πάμε να σας πω λίγο και πώς χρησιμοποιούμε. Πρώτα απ' όλα ανακοινούμε πολύ καλά την αμπούλα, βάζουμε το προστατευτικό, το σπάμε. Έπειτα τοποθετούμε το applicator και ρίχνουμε το 1 τρίτο του προϊόντος στην παλάμη μας. Σε καθαρή λοιπόν στεγνή επιδερμίδα κάθε πρωί ή βράδυ, αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών, βάζουμε την αμπούλα στην παλάμη μας, κάνουμε μασάζ με τις άκρες των δαχτύλων σε πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ μέχρι να απορροφηθεί το προϊόν. Και πάμε να σας δείξω και τα σέρουμ που είναι ίδια, απλά η αμπούλα όπως είπαμε είναι πιο ενισχυμένη και μας δίνει κάτι πιο εντατικό και πιο σύντομο σε θέμα χρόνου. Έχουμε όμως και τα σέρουμ, τα αγαπημένα σέρουμ όλων. Πάμε να τα δούμε και τα δύο. Έχουμε λοιπόν το Mela Clear, που είναι ροζ κατά των δυσχρωμιών κυλίδων με φυτικό οξύ και βιταμίνη C. Μειώνει τα σημάδια που προκαλούνται από την έκθεση στον ήλιο, τη γύρανση. Χάρη στη βιταμίνη C ενισχύει και ανανεώνει τα κύτταρα, προλαμβάνει την οξύδωση της μελανίνης, μειώνονται σταδιακά το χρώμα των κυλίδων.
Δίνει λάμψη στο δέρμα και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και τους καλοκαιρινούς μήνες. Πάντα με το αντιλιακό υψηλού δείκτη. Ένα υπέροχο σέρουμ. Έχουν φυσικά και τους δοσομετρητές για να βάζεις ακριβώς την ποσότητα που θέλεις. Και είναι στα 15 ml το Melaclear. Πάμε και στο Flavosé και αυτό έχει το δοσομετρητή του. Αυτό είναι στα 30 ml. Αυτός ο ορός έχει αντιοξυδοτική δράση, είναι με βιταμίνη C και τσίγκο μπιλόμπα και τι κάνει, επιβραδύνει τη φωτογύρανση, ενισχύει την κυταρική ανανέωση, ενισχύει τη σύνθεση του κολαγόνου, προστατεύει από την ακτινοβολία και δίνει φωτεινότητα, ελαστικότητα και βαθιά ενυδάτωση στο δέρμα. Επίσης προστατεύει από τις ελεύθερες ρίζες. Προϊόντα που πραγματικά θα λατρέψω να δοκιμάσω και είμαι σίγουρη ότι ήδη έχω ξεκινήσει και χρησιμοποιώ τον έναν ορό και μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το πόσο γρήγορα δίνει αυτό που θέλεις στην επιδερμίδα σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ίδια. Όλα αυτά τα προϊόντα τα βρίσκεται στην Isdin και πηγαίνετε να δείτε ποιο σημείο πώλησης είναι κοντά σας για να τα προμηθευτείτε, να τα δοκιμάσετε και να τα αγαπήσετε όπως εγώ. Αυτά λοιπόν με τα προϊόντα. Ελπίζω να μην σας κούρασα, αλλά πραγματικά είναι μια κατηγορία οι αμπούλες και τα σέρουμ τα οποία αγαπώ πάρα πολύ, όπως και οι μάσκες, το γνωρίζετε. Και δεν ήθελα να σας κουράσω, ήθελα απλά να σας δώσω τις λεπτομέρειες που χρειάζεται για να ξέρετε κι εσείς τι χρησιμοποιείτε και πώς το χρησιμοποιείτε το κάθε συστατικό που έχει μέσα ένα προϊόν. Αυτά, να μην σας κουράσω άλλο, πάω να ξεκινήσω το φαγητό μου παιδιά, γιατί το έχω ένα άγχος να σας πω την αλήθεια. Δεν το έχω ξανακάνει ποτέ αυτό το φαΐ. Βρήκα μία συνταγή του κυρίου Τσούλη, οπότε τη βρήκα έτσι λίγο πιο απλή και πολύ καθοδηγητική, χωρίς πολλά λεπτομέρειες, οπότε θα κάνω αυτή και ελπίζω να πετύχει για να μην μείνουμε νηστικοί. Δοκίμασα λίγο και πραγματικά εξαιρετική συνταγή. Λίγο να πιει ακόμα τα ζουμάκια και θα είναι τέλειο, αν και εμένα μου αρέσει έτσι. Μήπως πάρω και ψωμάκι και γίνει τέλειο το μενού σήμερα. Ευχαριστώ τον Γιώργο Τσούλη για την υπέροχη και πανεύκολη συνταγή. Την πέτυχα. Τάισα και την Ισαβέλα, έφαγε τη φρουτόκρεμά της. Κοιμήθηκε το μικράκι μου περίπου μια μισή ωρίτσα, μια χαρά. Και δεν ξέρω τώρα, έχει έξω συννεφιά οπότε δεν μπορώ να την πάω βόλτα, άρα θα κάτσουμε μέσα στο σπίτι μέχρι να σχολάσει η Αναστασία και να πάω να την πάρω. Οπότε δεν θα κάνω κάτι άλλο ιδιαίτερο αυτή τη στιγμή, θα το πούμε λίγο αργότερα που θα έχω κάτι ενδιαφέρον. Γυρίσαμε, φάγαμε, τάισα και την Ισαβέλα και σήμερα είναι Παρασκευή παιδιά, δεν έχουμε διαβάσματα. Τι ωραία Παναγία μου, τι ωραία. Περιμένουμε και τον Γιαννάκο να έρθει, να γυρίσει από τη δουλειά. Οπότε θα σας κλείσω τώρα, πάω λίγο κι εγώ να τακτοποιήσω εδώ τη μικρή, να την κοιμήσω. Να ξαπλώσω κι εγώ λιγάκι και θα τα πούμε αργότερα.
Και λίγο πριν ξαπλώσω, ήρθε ο κούριερ και μου έφερε αυτόν εδώ τον χειροποίητο καμβά. Τον έχει ζωγραφίσει η Alexandra's World. Είναι χειροποίητος, το έχει φτιάξει η ίδια με τα χεράκια της και είναι φανταστικός. Θα στολίσει το δωμάτιο της Αναστασίας και την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σας έχω πει ότι η Αναστασία πια έτσι δεν θέλει τα πολύ πολύ παιδικά πράγματα, οπότε θα στολίσει το δωμάτιό της έτσι να πάει λίγο πιο προεφηβικό και λίγο πιο στα γούστα της. Και την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Στο προφίλ του στο Instagram θα βρείτε και βαφτιστικά σετ, θα βρείτε και κούκλες και τέτοιους καμβάδες παιδικούς για να φτιάξετε και να στολίσετε το βρεφικό δωμάτιο. Πραγματικά είναι υπέροχοι, τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα τα βρείτε όλα κάτω στο κουτί περιγραφής και μείνετε συντονισμένοι γιατί θα έρθει και σούπερ διαγωνισμός στο Instagram. Ξεβάφτηκα, δεν άντεχα το μακιγιάζ καθόλου και πάμε ξαπλάρω μόλις κοιμήθηκε η Ισαβέλα. Και να ξεκουραστώ και εγώ λίγο γιατί έχει πονέσει η πλάτη μου πραγματικά. Έκανα το skincare μου και ήρθα εδώ να κάτσω να αρχίσω να μοντάρω τα αρχεία. Κάπου εδώ θα σας κλείσω αυτό το vlog, ελπίζω να σας άρεσε και να σας κρατήσαμε καλή παρέα. Κάντε like αν ναι, εγγραφή στο κανάλι μας και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Φιλάκια πολλά!